Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab, της αγαπημένης σας διαδικτυακής εκπομπής μαγειρικής. Σήμερα το επεισόδιο είναι πολύ έτσι καλοκαιρινό, γιατί θα φτιάξουμε το πίλαφο, αλλά βέβαια μπορούμε να φτιάξουμε και το χειμώνα. Θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να φτιάξετε το πιο βελούδινο ριζάκι. Τα μύδια θα ψηθούν στην εντέλεια και το ρύζι μας στο τέλος θα είναι τόσο αρωματικό, γιατί θα βάλουμε αρκετό λεμονάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι και φυσικά μπόλικο άνηθο. Η διαδικασία είναι πάνω απλή. Ανάβουμε το μάτι και αφήνουμε να κάψει το τηγάνι μας. Έχουμε ένα κρεμμυδάκι και θα το χοντροκόψουμε. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Χοντρά κομματάκι. Μία σκελίδα σκόρδο. Έτσι ωραίες φετούλες. Και φρέσκο κρεμμυδάκι. Και αυτό εδώ. Τέλεια. Δαντάν! Εδώ πέρα είναι το μαγικό συνδυασμός που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε ένα μυδοπίλαφο. Λαδάκι, ελαιόλαδο φυσικά. Και δεν θα το λυπηθούμε, θα ρίξουμε έτσι 3 κουταλιές σούπας για αρχή. Θα ρίξουμε και στο τέλος και μέσα όλα τα μυρωδικά μας. Προσθέτουμε 2 φύλλα δάφνης, αλάτι πιπέρι. Και μία καλή πρέζα ζάχαρη. Wow. Περιμένουμε 2-3 λεπτάκια μέχρι να καραμελώσουν τα λαχανικά μας. Με το που καραμελώσουν τα λαχανικά μας, επειδή κάνουμε μυδοπίλαφο, δεν είμαστε στην Ιταλία να κάνουμε ριζότο, σβήνουμε με λευκό ξηροκρασί. Δεν βάζουμε το ρύζι όπως θα βάζαμε κανονικά σε ένα ριζότο. Και μόλις εξατμιστεί το κρασάκι μας, ρίχνουμε μέσα το ρύζι. Ρύζι γλασέ ή ρύζι για ριζότο. Το ζωμό μας. Άμα δεν έχετε ζωμό, βάλτε νεράκι μαζί με ένα ζωμό λαχανικό ή ζωμό κοτόπουλο. Και αφήστε να ρουφήξει το ριζάκι και να ψηθεί μέχρι που να τραβήξει όλο το ζωμό. Μόλις θα είναι σχεδόν έτοιμο, 2-3 λεπτά πριν να είναι έτοιμο, θα ρίξουμε μέσα τα μύδια, το λεμόνι και τον άνηθο για να σερβίρουμε. Λοιπόν, μετά από 13 λεπτάκια, θέλει άλλα 2 περίπου 3 για να γίνει, 2-3 λεπτά πριν να είναι έτοιμο, ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα μύδια. Σας έχω 2 επιλογές. Μπορείτε να ρίξετε ή μόνο μύδια με κέλυφος ή καθαρισμένα έτοιμα σε σακουλάκι. Εγώ θα ρίξω και τα 2 για να έχει έντονη γεύση από μύδια. Τα ολόκληρα τα έχω καθαρίσει. Στο τέλος του βίντεο θα δείτε βίντεο για το πώς καθαρίζουμε μύδια. Θα ρίξω και αυτά μέσα. Ανακατεύω. Θα ρίξω το ξύσμα από 2 λεμόνια. Το χυμό από 2 λεμόνια. Άμα δείτε ότι χρειάζεται παραπάνω νεράκι, σε αυτό το σημείο βάλτε λίγο νεράκι παραπάνω. Αλλά αυτό φαίνεται μια χαρά, φαίνεται εντάξει. Έχει ακριβώς τη σύσταση που πρέπει να έχει προς το παρόν. Θα βγάλουμε και τα μύδια νερά καθώς ψήνονται. Και καπακώνουμε. Χαμηλώνουμε πολύ τη φωτιά και αφήνουμε 2-3 λεπτάκια μέχρι να ανοίξει το μύδι. Και τα μυδάκια μας, ή μάλλον το μυδοπίλαφο, είναι έτοιμο. Αλλά είναι έτοιμο όταν ανοίξουν τα μύδια. Οχ! Λοιπόν, όπως είδατε, τα μύδια τα βάζουμε πάντα τελευταία στιγμή, γιατί άμα τα βάλουμε στην αρχή, τα παραμαγειρεύουμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο ζωντανό που έχει μείνει. Πόσο γευστικό όλο αυτό το ζουμί που βλέπετε μέσα. Είναι η γεύση από το μύδι. Τώρα, λίγο αλατάκι και πιπεράκι θα βάλω, από ό,τι φαίνεται χρειάζεται. Και αλατάκι. Στο τέλος πάντα ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Στο τέλος. Άνηθο. Αλλά μην το παρακάνετε, γιατί πολλές φορές βάζουμε πάρα πολύ άνηθο στο μυδοπίλαφο και νιώθουμε μόνο το άνηθο, αντί για να νιώθουμε όλη τη γεύση από το μυδοπίλαφο. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Ανακατεύουμε. Παναγία. Κοιτάξτε εδώ σύσταση. Είναι τέλεια σύσταση που μπορεί να έχει ένα μυδοπίλαφο. Θα βάλω άλλο ένα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Έργο τέχνης πραγματικά. Λίγο λεμονάκι. Λίγο άνηθο στο τέλος. Από πάνω. Λίγο φρέσκο πιπέρι
Εννοείται. Λίγο ελαιόλαδο. Και έτσι για πινελιά. Λίγο ξύσμα λεμονάκι. Άμα δεν είναι αυτό εργοτέχνης, πείτε μου τι είναι. Θα δοκιμάσω κατευθείαν μέσα από την κατσαρόλα. Αν και ξέρω ότι είναι φανταστικό. Μου αρέσει που είναι οξυνό. Και καταλαβαίνεις τη γεύση από τα μύδια. Είναι φανταστικό. Εννοείται πως θα κάνετε comments κάτω από το βίντεο και θα μας πείτε ότι είναι η καλύτερη συνταγή από μυδοπίλαφο που έχετε δει. Αυτό εννοείται. Εννοείται πως θα κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Εδώ. Μπράβο. Και εννοείται πως θα κοινοποιήσετε αυτή τη συνταγή στους φίλους σας. Και εννοείται πως θα τα πούμε ξανά την άλλη εβδομάδα.